Ο Πότιμος, ακούγομαι. Γεια σας. Είναι η εκπομπή Newsroom με θέματα της επικαιρότητας, η πρώτη εκπομπή του δεύτερου μέρους της φετινής σεζόν. Το πρόγραμμά μας έχει αρχίσει από σήμερα κανονικά έως και τις 2 Ιουνίου. Και πάμε να δούμε τα θέματα τα οποία διαμορφώθηκαν σήμερα από τη σημερινή επικαιρότητα στην ομάδα Newsroom, στην κοινότητα του Omnia TV. Τα θέματα που θα δούμε είναι οι καταλήψεις Βίλα Αμαλίας, ΑΣΟΕ και ο χορός των ακροδεξιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ρατσιστική επίθεση εναντίον Αιγύπτιου ψαρά στον Πειραιά, σημερινή, πριν από λίγες ημέρες, συγγνώμη, εμπρισμοί γραφείων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ χθες τα ξημερώματα, κινητοποιήσεις που θα γίνουν στην Αθήνα κατά των μεταλλίων χρυσού, 3 εκατομμύρια ευρώ για τη διαφημιστική προβολή της ΔΕΗ. Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Μετά την επιχείρηση εκαθάρισης της Βίλας Αμαλίας και την εισβολή στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, την γνωστή ως πρώην ΑΣΟΕ, όλοι φαντάζομαι είδατε είτε μέσω τηλεόρασης είτε μέσω διαδικτύου το σοου που συνόδευσε αυτές τις αστυνομικές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα κανάλια όπως το Μέγκα και ο Όμιλος Αλαφούζου με την Καθημερινή και το Sky διεξάγουν επικοινωνιακό πόλεμο προωθώντας ουσιαστικά την ακροδεξιά ατζέντα της ποινικοποίησης κάθε είδους κοινωνικής αντίστασης στο πολύ σοβαρό πρόβλημα του ρατσισμού που έχει αναδειχθεί μαζί με όλα τα άλλα θέματα που προκύπτουν από την πολιτική της ίδιας της κυβέρνησης. Σε αυτό το πνεύμα η εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο την Κυριακή 6 Ιανουαρίου με τους δημοσιογράφους Μανώλη Αναγνωστάκη και Γιάννη Χασαπόπουλο συμπεριέλαβε στη θεματολογία της την Βίλα Αμαλίας και θεώρησε σωστό να παρουσιάσει το θέμα μαζί με μια κυρία κάτοικο της περιοχής, την Ελένη Παπαδοπούλου, της οποίας ζητήθηκε η γνώμη ως εκπροσώπου ή μάλλον μέλους Επιτροπής Κατοίκων της Πλατείας Βικτωρίας γύρω από την ύπαρξη της Βίλας Αμαλίας ως κατάληψης στην περιοχή. Ο τρόπος παρουσίασης του θέματος, όπως θα δείτε στο βίντεο σε λίγο, δεν φαίνεται να είχε σκοπό να ενημερώσει ή να φωτίσει πτυχές της υπόθεσης, όπως λένε τα δημοσιογραφικά κλισέ, αλλά μόνο να παρουσιάσει μια πολύ έτοιμη, ίσως και προσυμφωνημένη, προμελετημένη, προκατασκευασμένη, θα το δείτε και μόνοι σας και θα κρίνετε, άποψη που ήθελαν ίσως οι συντελεστές δημοσιογράφοι να παρουσιάσουν για το θέμα. Πάμε να δούμε το βίντεο όπου μιλάει η κυρία. Θα δείτε πως την υπερασπίζονται, τη στηρίζουν οι δύο δημοσιογράφοι και με ποιον τρόπο ουσιαστικά φαίνεται να έχουν και προσυνεννοηθεί το τι θα υποθεί κατά την παρέμβασή της. Έχουμε την κυρία Παπαδοπούλου. Μείνετε στη τηλεφωνική γραμμή για να ακούσετε μαζί μας την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου που είναι με την Ιρό Παπά. Να τη δούμε, είναι κάτοικος της περιοχής. Καλημέρα. Για να δείτε και τι τραβούσαν οι κάτοικοι εκεί. Καλημέρα και από εμάς. Ακριβώς έτσι, η κυρία Παπαδοπούλου μένει πάρα πολύ κοντά στη Βίλα Αμαλία και μπορεί να μας περιγράψει ακριβώς τα όσα γίνονταν στο χώρο εκεί, πέρα από την πολιτική σκοπιά, για να δούμε λίγο και την κοινωνική πλευρά. Πείτε μας λίγο, τι είναι αυτό που βλέπατε όλο αυτό το διάστημα. Και τώρα πρέπει να πούμε, Ιρό, συγγνώμη Μανώλη. Πρέπει να πούμε ότι η κυρία Παπαδοπούλου είναι από τους ελάχιστους κάτοικους που βγαίνουν και μιλάνε γι' αυτό. Συνήθως φοβόντουσαν οι κάτοικοι εκεί να βγουν να μιλήσουν. Υπήρχε κλίμα ομερτά δηλαδή. Καλημέρα σας. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Ή δεν θα μιλήσει κανένας ή όποιος μιλήσει μπορεί να πει τι ωραία γιατί απλά φοβάται. Το σημείο αυτό, η Βίλα Αμαλίας δεν ήταν ποτέ σημείο πολιτιστικής αναφοράς για την περιοχή. Είμαι γέννημα θρέμα της περιοχής. Δεν υπήρξε ποτέ σημείο πολιτιστικής αναφοράς. Ως σημείο πολιτιστικής αναφοράς ήταν μόνο όταν ήταν το δεύτερο γυμνάσιο. Από εκεί και πέρα η Βίλα ήταν. Με συγχωρείτε, ήταν το δεύτερο γυμνάσιο εκεί. Βέβαια, είναι το ιστορικό δεύτερο γυμνάσιο. Σε αυτό το κτίριο στεγάστηκε η Βίλα Αμαλίας. Και μετά τι έγινε εκεί. Μετά έφυγε το γυμνάσιο και έμεινε ακατοίκητο το κτίσμα. Να πούμε ιστορικά λίγα πράγματα για να καταλάβουμε το όλοι. Το κτίσμα έμεινε όπως και πολλά νεοκλασικά στην Αθήνα, αναξιοποίητο.
Ήταν στα χέρια του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε κάποιοι να κάνουν κατάληψη και να το κρατήσουν για 20 χρόνια όπως συνέβη. Τον πολιτισμό των ανθρώπων αυτών τον βλέπουμε καταρχάς από την εξωτερική εμφάνιση του κτηρίου. Δηλαδή, αυτά τα γκράφιτι, τα άθλια πάνω στους τοίχους, αυτή είναι η πολιτιστική τους συνδρομή στην περιοχή. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι ήταν μόνο στην περιοχή, έχουν καταστρέψει όλη την Αθήνα. Αυτό που έγινε μέσα στη βίλα και στους κλόνους της βίλας, γιατί υπάρχουν και άλλες καταλήψεις, στην περιοχή υπήρχαν 4 καταλήψεις. Και αυτή τη στιγμή έχουν λυθεί οι 2, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και στη βίλα. Και υπάρχουν άλλες 2. Και υπάρχουν και σε άλλα σημεία της Αθήνας, όπως γνωρίζετε. Μέσα σε αυτά τα στέκια, που δεν ήταν πολιτιστικά, ήταν στέκια περιθωριακών ομάδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εξεθράψαν στρατοί. Στρατοί οποίοι βανδάλισαν, λαιλάτισαν όλα αυτά που βλέπετε, με τις μολότοφ στην Αθήνα. Αυτή είναι η αλήθεια για τη Βίλα Μαλέτσα και για κάθε βίλα. Δεν μπορώ να καταλάβω ο κύριος Καραγιαννίδης και οι άλλοι διάφοροι που βγάζουν ανακοινώσεις και τους υπερασπίζονται, τι ακριβώς υπερασπίζονται. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό πράγμα να το λένε πολιτισμό. Καθόμαστε μια ολόκληρη χώρα και, και συζητάμε αν μια κατάληψη σε αυτή τη μορφή κιόλας ήταν σημείο πολιτισμού ή όχι. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Κύριε Παπαδοπούλου, εσείς τα είχατε δει αυτά? Βεβαίως τα είχα δει. Καταρχάς σε κάθε πορεία, σε κάθε συγκέντρωση μεγάλη που γινόταν, σε κάθε απεργία που κατέβαινε ο εργαζόμενος κόσμος στον δρόμο, εκεί μέσα στη βίλα γινόντουσαν προετοιμασίες για άλλα γεγονότα. Αυτά που βλέπαμε μετά στις ειδήσεις. Λοιπόν, αυτά τα βλέπαμε όλοι. Δεν μπορούν τώρα να βγαίνουν στη βίλα και να βγαίνουν άγιοι. Στη βίλα γινόταν σαφώς προετοιμασία μολότοφ. Βλέπαμε και πώς μεταφέρονταν οι τσάντες και τα ξύλα και με τα κοντάρια. Και δικές τους πορείες κάνανε στο ενδιάμεσο εκφοβισμού στη γειτονιά, τις οποίες τις συνεχίζουν και πρέπει και αυτές κάποια στιγμή να σταματήσουν. Προχτές πάλι παρελάβανε μέσα από τις γειτονιές φωνάζοντας και βανδαλίζοντας ό,τι πολυκατοικία και ό,τι κτίριο υπήρχε. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ο κύριος Καραγιαννίδης ούτε μένει στην περιοχή, ούτε έμενε ποτέ. Και απορώ πως έκατσε και υπέγραψε αυτή την ερώτηση. Και αυτός και οι συναδελφοί του. Ας βγουν καθαρά και ας πούνε ότι τους αρέσουν αυτά τα πράγματα, ας καλέσουν τον κόσμο σε καταλήψεις, γιατί ουσιαστικά αυτό κάνουν. Και μετά ας παρέμβει ο εισαγγελέας, γιατί όπως γνωρίζετε είναι και ποινικό αδίκημα το να παρενείς κάποιον να κάνει κάποια παράνομη πράξη. Ήταν παράνομες πράξεις αυτές που συνέβαιναν εκεί μέσα. Κύριε Καραγιαννίδη, τι λέτε? Αν έχει κάτι άλλο να με κατηγορήσει για να απαντήσω. Δεν σας κατηγόρησε. Μια κάτοικος της περιοχής είναι που τα ζει. Καλεί τον εισαγγελέα να με συλλάβει. Καλά, εντάξει. Κύριε Καραγιαννίδη, αυτό καταλάβατε? Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος έχει μια εντελώς εμπαθή άποψη για το τι συμβαίνει στην πόλη του, μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα. Έχει κάποιες αποδείξεις το ποιος έκαψε την Αθήνα? Έχει κάποιες αποδείξεις για το τι συνέβαινε εκεί μέσα? Γιατί δεν έχει μπει ποτέ προφανώς αφού τα ζει, δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα. Η κυρία Παπαδοπούλου είναι μια κάτοικος της περιοχής, δεν είναι ούτε συνδικαλιστικός εκπρόσωπος ούτε βουλευτής. Ακούστε με λίγο, επειδή την χάνει να έχω ζήσει σε εκείνη την περιοχή 3 χρόνια, 87-1990, και ξέρω πολύ καλά την περιοχή. Προκατάληψη. Επίσης ξέρω ότι σε εκείνη την περιοχή μακερώνουν συνέχεια μετανάστες και χρυσαυγίτες. Αυτό η κυρία Παπαδοπούλου το έχει δει ποτέ? Έχει διαμαρτυρηθεί γι' αυτό? Έχει δαρθεί στην περιοχή ένας σκηνοθέτης και ένας συγγραφέας και γλιτώσαν γιατί μπήκαν σε μαγαζί για να σωθούν από αυτό. Αυτό το ξέρουμε και το είχαμε. Το είχαμε παρουσιάσει κιόλας, κύριε Καραγιαννίδη, αυτό το θέμα. Και το ξέρει η κυρία Παπαδοπούλου, αλλά όμως αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε, μιλάμε για τις δικές σας απόψεις. Και αμέσως μετά θα πάμε για την κυρία Παπαδοπούλου. Ας κάνουμε, δηλαδή, τι εννοώ? Όταν υπάρχει ένα διάλογος, έτσι, να μείνουμε εκεί που εστιάζονται τα ερωτήματα, να μην τα πετάμε στον άλλον. Εάν θεωρείτε ότι είναι αναξιόπιστη ως μέλος της Χρυσής Αυγής, το καταλαβαίνω. Προφανώς. Αν το θεωρείτε αυτό. Προφανώς. Τι εννοείτε, σας παρακαλώ να διευκρινίσετε λίγο. Αυτό λέει ο κύριος. Να σας πω. Γιατί η κυρία Παπαδοπούλου. Αυτό λέει ο κύριος Καραγιαννίδης, σου λέω. Να σας πω και κάτι άλλο. Κύριε Καραγιαννίδη, συγγνώμη, λέτε ότι η κυρία Παπαδοπούλου είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Να σας πω και κάτι άλλο ακόμα. Σας ρωτάω κάτι, κύριε Καραγιαννίδη. Σας παρακαλώ. Να σας πω και κάτι ακόμα. Κύριε Καραγιαννίδη, ακούτε? Σας ρωτάω κάτι. Ναι. Είπε κάτι ο Μανώλης. Λέτε ότι η κυρία Παπαδοπούλου είναι μέρος της Χρυσής Αυγής. Εγώ λέω ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη που προσωμιάζει σε αυτές τις απόψεις της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, ούτε πληρωμένη υπεράσπιση λοιπόν οι δύο δημοσιογράφοι να κάνανε στην κυρία Παπαδοπούλου.
Μην τυχόν και καθοδήγησαν και τον συνομιλητή τους από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει εξελιχθεί βέβαια σε επικοινωνιακό παιχνίδι μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ το θέμα των καταλήψεων και της Βίλας Αμαλίας και της ΑΣΟΕ. Στην ΑΣΟΕ δεν ήταν κατάληψη, έτσι μην συγχαίουμε τις λέξεις. Στέκη, φοιτητικό υπήρχε εκεί. Γιατί φυσικά ο καυγάς είναι για το πάπλωμα, γιατί το διακύβευμα αυτών των ενεργειών είναι ουσιαστικά, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση να προγγίξει, να σύρει το ΣΥΡΙΖΑ σε μια αντιπαράθεση, ας πούμε, λόγω και του παρελθόντος του ΣΥΡΙΖΑ ή του κινηματικού, ας πούμε, κομματιού του, το οποίο έχει ακόμα κάποια διασύνδεση με τα κινήματα, με τα κοινωνικά κινήματα, να τον φέρει, ας πούμε, να πάρει μια στάση που δεν θα είναι, δεν θα είναι θετική στα μάτια των ψηφοφόρων, των νοικοκυρέων ψηφοφόρων, οι οποίοι και θα κρίνουν ίσως την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά αυτά είναι σε δύο γάιδαροι μάλλον, είναι σε ξένα χειρόνα και τα σχετικά. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά παρουσιάζεται η Βίλα Αμαλίας, η ύπαρξη της Βίλας Αμαλίας, ως σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ με την τοπική κοινωνία. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε οργανώσει την κατάληψη της Βίλας Αμαλίας ή, όπως είναι πασίγνωστο, ΣΥΡΙΖΕΙ σύχναζαν στην Βίλα Αμαλίας. Περίπου όπως τα παρουσιάζει η κυρία κάτοικος, της οποίας την αντικειμενικότητα σκίζουν, διαρριγνύουν τα ημάτια τους να υπερασπιστούν οι δύο δημοσιογράφοι, εντός εκτός εισαγωγικών, δεν νομίζω ότι χρειάζονται εισαγωγικά. Περίπου όπως μας τα λέει λοιπόν η κυρία αυτή, ήταν ορμητήριο του ΣΥΡΙΖΑ και των νομοειδεατών του. Δηλαδή έμπαιναν μέσα, εξοπλίζονταν και ορμούσαν στην περιοχή της, εκεί του, και της πλατείας Βικτωρίας, πλιατσικολογώντας, καίγοντας, σπάζοντας, δέρνοντας, τρομοκρατώντας κάθε έντιμο κάτοικο που δεν... που διαφωνούσε μαζί τους, ώστε να μην μπορεί να μιλήσει κανείς και γι' αυτό να κρύβεται τόσα χρόνια, 22 χρόνια, να υπερισχύει αυτή η κατάληψη της τοπικής εκεί κοινωνίας της πλατείας Βικτωρίας. Οι επαγγελματίες λοιπόν, καλοί δημοσιογράφοι, θέλοντας να αναδείξουν αυτή την πραγματικότητα, επιδόθηκαν σε επιτόπια έρευνα και ανακάλυψαν την μόνη ατρόμητη κάτοικο της περιοχής, την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Συγχωρέστε μου την ειρωνία, αλλά λίγο ως πολύ αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει. Δηλαδή, όλοι φοβούνται να μιλήσουν και φαίνεται ότι όποιος δημοσιογράφος πάει στην περιοχή ανακαλύπτει μόνο την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Γιατί φαίνεται να είναι η μόνη κάτοικο στην οποία βρίσκει μπροστά του κάθε δημοσιογράφος που πάει να κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ. Με μια απλή αναζήτηση στο Google, ήδη έχει βγει σε πολλά άρθρα και στο Left.gr και στο Omnia TV και σε άλλα μέσα, εμφανίζονται πρώτα-πρώτα τρία άρθρα της Καθημερινής, γραμμένα και τα τρία από τον ίδιο δημοσιογράφο, τον Κώστα Ονισένκο, με το Ονισένκο θα τον βρείτε και στο Twitter. Μπορείτε να δείτε τα link στο άρθρο στο Omnia TV. Τρία άρθρα με τίτλους, και τα τρία του 2012, με τίτλους «Κώδικας αυτοπροστασίας για το κέντρο», που αναφέρεται στους τρομοκρατημένους κατοίκους και καταστηματάρχες, οι οποίοι αναγκάζονται σχεδόν να μάθουν πολεμικές τέχνες για να προστατευθούν από τις ορδές των μεταναστών, οι οποίοι τους δέρνουν και τους σπάνε τα σπίτια και τις περιουσίες και τα πάντα όλα αυτά. Ως γνωστόν συμβαίνει καθημερινά. Πρωταγωνίστρια σε αυτό το άρθρο η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Ένα δεύτερο, τα τραπεζάκια έξω σώζουν αθηναϊκές πλατείες, όπου αναφέρεται χωρίς ιδιαίτερο λόγο, 29 Ιουνίου του 2012, στην κίνηση κάποιων μαγαζιών να βγάλουν τραπεζάκια στην πλατεία Βικτωρίας, που έδωσαν ζωή στην πλατεία και ξαναβγήκαν ο κόσμος έξω, αποτρέποντας με την παρουσία τους, οι κανονικοί άνθρωποι απέτρεψαν με την παρουσία τους τη συγκέντρωση προβληματικών ομάδων, λέει η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου και πάλι και σε αυτό το άρθρο, όπως παράνομοι μετανάστες και χρήστες ναρκωτικών. Έτσι, ένα ωραίο σύνολο. Παράνομοι μετανάστες και χρήστες ναρκωτικών, και όλοι αυτοί βέβαια είναι προβληματικές ομάδες.
από μόνοι τους. Σε αυτό το άρθρο εμφανίζεται για πρώτη φορά η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου 29 Ιουνίου ως μέλος της Επιτροπής Κατοίκων Πλατείας Βικτωρίας. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος των Επιτροπών Κατοίκων και πώς έχουν δράσει στις περιοχές εκεί Αγίου Παντελεήμονα, ειδικά στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου η Επιτροπή Κατοίκων ήταν φυτώριο πολιτευτών του Λάος εκείνες τις χρυσές εποχές που η ακροδεξιά εντοπιζόταν σε αυτό το τότε υπάρχουν, το πάλεποτε πολιτικό κόμμα. Και τελευταίο άρθρο του 12 που εμφανίζεται στην Καθημερινή, πάλι του Κώστα Ονισένκο, η κυρία Ελένη Παπαδόπουλου, είναι το «Κάτι αλλάζει με τους λαθρομετανάστες», ο τίτλος είναι του συγγραφέως, έτσι όχι της Παπαδόπουλου, όπου αναφέρεται στα θετικά αποτελέσματα, είναι εμφανώς προκατηλημένος εξ αρχής ο δημοσιογράφος, εξ αρχής καθώς έχει ξεκινήσει να γράφει το άρθρο, τα θετικά αποτελέσματα του ξένιου Δία στην περιοχή του κέντρου, που στις πλατείες Κουμουνδούρου, Θεάτρου, Λαρίσης, Κυψέλης και άλλες. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, διαβάζω από το άρθρο, με τους οποίους μίλησε η Καθημερινή, δηλαδή ο ρεπόρτερ, ο Κώστας Ονισένκο, ζητούν να συνεχιστεί η επιχείρηση όσο καιρό χρειαστεί, ώστε το κέντρο της πόλης να ξαναγίνει ανθρώπινο, να μην τρέμουμε όταν κυκλοφορούμε. Οι ίδιοι κάτοικοι ζητούν, ανώνυμοι μέχρι στιγμής, ζητούν να δοθεί λύση και σε άλλα μεγάλα προβλήματα, τις οργανωμένες συμμορίες που ληστεύουν περαστικούς, την παρουσία και τη δράση εμπόρων και χρηστών ναρκωτικών, είδαμε πώς λύθηκε αυτό το θέμα, τους πρόξαμε όλους στα εξάρχεια, την λειτουργία, αυτό ήταν δικό μου σχόλιο, τη λειτουργία καταστημάτων πόλων συγκέντρωσης παρανόμων, να κλείσουν δηλαδή τα καταστήματα των μεταναστών, γιατί συγκεντρώνονται κατά την κρίση των κατοίκων με παράνομοι, δεν φαντάζομαι να τους έχουν κάνει έλεγχο στα χαρτιά τους, άλλοι μετανάστες. Η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, λοιπόν, από την Επιτροπή Κατοίκων Πλατείας Βικτωρίας πλέον, λέει: «Ξέρω τουλάχιστον 4 επιχειρήσεις γύρω από την πλατεία που θα κλείσουν σε περίπτωση που δεν αλλάξει άμεσα η κατάσταση». Δηλαδή, δεν εκδιωχθούν όλοι οι μετανάστες από την περιοχή, γιατί η ίδια η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, όπως μας γράφει και στο blog της, γιατί έχει και blog, δεν ξέρω αν το είχε ερευνήσει το background της, αν είχε κάνει έρευνα για το ποιόν της πηγής του ο δημοσιογράφος, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη να υπογράψει τα άρθρα της Καθημερινής. Είναι τρομακτικό, είναι πάρα πολύ τρομακτικό να κυκλοφορεί σε μια, απλώς και μόνο να κυκλοφορεί σε έναν δρόμο που απλώς και μόνο δεν υπάρχουν Έλληνες. Και βέβαια και μία σημείωση, ας πούμε, για τον δημοσιογράφο, τον Κώστα Ονισένκο, που αναλαμβάνει την υπογραφή αυτών των άρθρων. Έχει γράψει και ένα καταπληκτικό άρθρο για τα εξάρχεια, όταν ήταν σε έξαρση το φαινόμενο που ακόμα είναι, απλώς έχει μετατοπιστεί σε πιο παράπλευρους δρόμους, της εμπορίας ναρκωτικών, όχι ναρκωτικών, ηρωίνης και των σχετικών, ας πούμε, όχι γενικά ναρκωτικών, δεν σημαίνει τίποτα η λέξη, μπροστά στο Πολυτεχνείο, στην Οδό Στουρνάρη. Τότε λοιπόν είχε γράψει ένα άρθρο στο οποίο περιέγραφε μια πραγματικότητα που όποιος περνάει ζει ή περνάει πολύ καιρό στα εξάρχεια δεν μπορεί να την αναγνωρίσει μέσα σε αυτό το άρθρο. Είναι ένα σενάριο από αμερικανική ταινία με συμμορίες που πλακώνονται παντού και πάντα στο ξύλο και πρέπει να είσαι της συμμορίας για να περάσεις από τον τάδε δρόμο ή να είσαι της άλλης συμμορίας για να περάσεις από τον άλλο δρόμο και πάλι η έντιμη κάτοικη που πάλι κατάφερε να βρει ο ίδιος δημοσιογράφος, των εξαρχείων αυτή τη φορά, μιλάνε για πολύ μεγάλη επικινδυνότητα των δρόμων και πάλι από τους μετανάστες, γιατί πάντα οι μετανάστες φταίνουν για όλα. Οι απόψεις της κυρίας Ελένης Παπαδοπούλου, γιατί αν ο δημοσιογράφος δεν έκανε έλεγχο, ωστόσο είναι πολύ εύκολο να κάνει κάποιος, τον κάναμε εμείς και βρήκαμε τον blog της, χαρακτηριστικά ενδεικτικά και μόνο από δύο άρθρα, δεν χρειάζεται παραπάνω, εξόνυχος τον Λέοντα,
όπως είναι μια έκφραση. Σε ένα άρθρο αναρωτιέται τι δουλειά έχουν οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη. Για να σας δώσω το πλαίσιο του άρθρου, τα link μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική δημοσίευση. Αναφέρεται στη σύλληψη 150 μουσουλμάνων που πραγματοποίησαν διαδήλωση στο Παρίσι χωρίς τη σχετική άδεια της αστυνομίας, όπου κατόπιν τούτου η αστυνομία τους συνέλαβε όλους και τους 150 όπως ήταν. Και στον τίτλο της ανάρτησης γράφει «Όταν υπάρχει κράτος». Δηλαδή είναι μια κατάσταση πάρα πολύ ωραία, την οποία θα πρέπει να εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα, γιατί όπως λέει σε αυτό το άρθρο, οι μουσουλμάνοι δεν έχουν καμία δουλειά στην Ευρώπη, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Σε άλλο της άρθρο λέει «Ο φασισμός, ξενοφοβία, ρατσισμός και άλλα ανέκδοτα». Θεωρεί λοιπόν ανέκδοτα η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου αυτά τα φαινόμενα. Δεν υπάρχουν κατά αυτήν, είναι απλώς ανέκδοτα. Και αναφέρεται σε μία δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ποιος ξέρει που ξεχάστηκε και αυτός ή που του τη γράψαν, και είπε κάτι για την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Λέει λοιπόν η κυρία Παπαδοπούλου, διαβάζω από το άρθρο της: «Τώρα αυτός που φοβάται γιατί είναι περικυκλωμένος από μιλιούνια ξένους, είναι μιας ηλικίας και μπορεί να του ρίξουν και καμιά όπως έχει συμβεί πολλάκις». Ερώτηση πότε. «Είναι ξενοφοβικός? Φυσιολογικός θα έλεγα εγώ», λέει η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. «Αλλιώς έχει Αλτσχάιμερ ή άνοια και δεν κατανοεί που βρίσκεται». Παρακάτω στο άρθρο της λέει: «Είμαι σίγουρη πως εάν ο κύριος Παπούλιας και ο κύριος Επίτροπος έμεναν μέσα σε κάποια από αυτές τις πολυκατοικίες του κέντρου, αγκαλιά στην κυριολεξία με 40 λαθρομετανάστες τουλάχιστον, εάν έμεναν σε αυτές τις γειτονιές όπου στον δρόμο δεν υπάρχει Έλληνας, όπου ο νόμος δεν είναι ελληνικός αλλά ταλιμπανικός, εάν έπρεπε να κλειδώνονται σπίτι τους και δεν είχαν κανένα να τους φυλάει, εάν η περιουσία τους είχε καταστραφεί και αν αναγκαζόντουσαν να ζήσουν σαν τα ζώα λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επέβαλαν τα δικαιώματα σε όλα των γειτόνων μας, χωρίς καμιά υποχρέωση φυσικά, τι ακριβώς θα έλεγαν? Και δυστυχώς στη χώρα μας, εάν συνεχιστεί ο επικισμός», γιατί κάνει ένα αστερόγραφο στο τέλος και λέει ότι κάποιοι διαμαρτύρονται για τον επικισμό της Παλαιστίνης, αλλά όχι για τον επικισμό της χώρας μας. Είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, σημειώστε το αυτό. Αυτές είναι οι απόψεις της κυρίας. Της κυρίας ουδέτερης, άχρωμης, αόσμης, ανεξάρτητης κατοίκου πλατείας Βικτωρίας. Αν συνεχιστεί, λέει η κυρία Παπαδοπούλου, ο επικισμός, η δημοκρατία κινδυνεύει και από όλες αυτές τις ομάδες οι οποίες έχουν γραμμένα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες και τη δημοκρατία». Εννοεί τους μετανάστες. Το σχολίασα πάρα πολλές φορές ήδη, αλλά όπως γίνεται αντιληπτό, η κυρία Παπαδοπούλου δεν είναι μια τυχαία κάτοικος, ή μάλλον είναι μια κάτοικος εντός εισαγωγικών, όπως και άλλοι, συγγνώμη, που παρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αυτήν την ιδιότητα, όπως στην αντιφασιστική μοτοπορία της 30 Σεπτεμβρίου, αν θυμάστε, που το γεγονός ότι μια ομάδα χρυσαυγητών πιάστηκαν επ' αυτοφόρο από τη μοτοπορία να σπάνε καταστήματα μεταναστών και εκεί σημειώθηκε μια συμπλοκή. Αυτή η συμπλοκή μεταφέρθηκε από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως συμπλοκή κατοίκων με αντιεξουσιαστές. Και το κερασάκι στην τούρτα σε όλη αυτή την ιστορία ήταν το βίντεο αυτό που παρακολουθήσαμε από την εκπομπή του Μέγκα. Αναρτήθηκε στο YouTube, όπως αποκάλυψε το πολύ καλό blog Jungle Report, από έναν λογαριασμό, θα δείτε, τα link υπάρχουν, έχουν ανέβει και στο Όμνια, που ανεβάζει βίντεο σχεδόν αποκλειστικά ή σχετικά με αυτά, αλλά ο κύριος κορμός των βίντεο που ανεβάζει είναι δηλώσεις και μόνον στελεχών της Χρυσής Αυγής, ενώ το ίδιο το βίντεο αρχικά όταν ανέβηκε είχε τίτλο «Βίλα Αμαλία vs. VS Χρυσή Αυγή»,
το οποίο φαίνεται ότι κατάλαβε ότι δίνει καταστάσεις, πρόσωπα και πράγματα, και κατόπιν τούτου το άλλαξε σε όλη η αλήθεια από κάτοικο Αθήνας για τη Βίλα Αμαλία. Αυτά για την κυρία κάτοικο και την, το ρόλο που παίζουν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με την προώθηση πολύ συγκεκριμένων στρατευμένων ρατσιστών ως δήθεν ανεξάρτητων, ουδέτερων, άχρωμων και άοσμων κατοίκων. Και πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι τα αποτελέσματα αυτής της αντιμετώπισης, είναι τα αποτελέσματα αυτής της στάσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πολιτικών κομμάτων που έχουν στηρίξει τέτοιες πρακτικές μέχρι σήμερα, και είναι η ρατσιστική επίθεση εναντίον Αιγύπτιου ψαρά στον Πειραιά την 5η 3 Ιανουαρίου που, όπως καταγγέλει ο ίδιος, γύρω στις 10.30 το βράδυ, περπατώντας στην οδό Κολοκοτρώνη στον Πειραιά, τον πλησίασαν τρία άτομα που επέβαιναν σε μηχανές και αφού τον έριξαν κάτω, άρχισαν να του ρίχνουν γροθιές και να τον κλωτσούν. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, στα μπουφάν τους έφεραν το σήμα της Χρυσής Αυγής. Αφού τον χτύπησαν για αρκετή ώρα, οι δράστες της επίθεσης απομακρύνθηκαν και το θύμα εμόφυλτο τηλεφώνησε σε ένα φίλο του ζητώντας βοήθεια. Εκείνος τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαγνώστηκαν κατάγματα στο σώμα του. Το θύμα αναμένεται να καταθέσει μήνυση στο περιστατικό, ενώ την καταγγελία έκανε στην Ραμπάπ Χασάν, διερμηνέα στο Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων της ΥΠΑΤΗ Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το γραφείο της στην Ελλάδα. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Τα ξημερώματα της 6ης Ιανουαρίου σημειώθηκε ένα μπαράζ επιθέσεων σε γραφείο τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στο Βύρονα και δύο γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλιούπολη. Την ευθύνη ανέλαβαν αυτοί που έκαναν την επίθεση με κείμενό τους που δημοσιεύτηκε στο IndyMedia και δηλώνουν ότι η επίθεση έγινε σε αλληλεγγύη προς την καταληφθήσα από τις αστυνομικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, Βίλα Αμαλίας, που τη χαρακτηρίζουν στο κλείσιμο της ανάληψης ευθύνης, διαβάζω από το κείμενο, η Βίλα Αμαλία αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα ισχυρό αντιφασιστικό ανάχωμα, ειδικότερα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ενάντια στα σχέδια των νεοναζί της Χρυσής Αυγής και των καπιταλιστών, λέει το κείμενο. Ως ένδειξη αλληλεγγύης, γράφει η ανάληψη ευθύνης, στις 6 Ιανουαρίου και ώρα 3.30 τα ξημερώματα, πυρπολίσαμε τρία γραφεία τοπικών οργανώσεων της συγκυβέρνησης, συγκεκριμένα ένα γραφείο του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή του Βύρωνα και δύο της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλιούπολη. Στο υστερόγραφο της ανάληψης ευθύνης, τα άτομα που πραγματοποίησαν τις εμπριστικές επιθέσεις αναφέρονται σε ένα σχετικό στο σόου που στήθηκε από τις κατασταλτικές δυνάμεις γύρω από την Βίλα Αμαλία και λένε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά εκεί στη Γαδά για την κινηματογραφική υπερπαραγωγή που προσέφεραν στο φιλοθεάμον κοινό. Άντε καραγκιόζηδες, γράφει το κείμενο, την επόμενη φορά και σε 3D. Το υστερόγραφο αυτό αναφέρεται στο βίντεο της Ελλάς, το οποίο είχε δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα στο κανάλι στο YouTube της ελληνικής αστυνομίας, που έδειχνε χώρους, έτσι, πλάνα από τους χώρους της Βίλα Αμαλία, το οποίο σατιρίζεται πολύ εύστοχα στο βίντεο παροδία με κείμενο του Mind the Gap και σύνθεση, σκηνοθεσία του Rising Galaxy, 1600 μπουκάλια The Movie, το οποίο είναι καλό να το δούμε για να θυμηθούμε κιόλας τα πλάνα από τα εσωτερικά της κατάληψης. Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες. Είναι η εκπομπή 7η τέχνη με τον Νίκο Μπατσογιαννόπουλο.
Το Ελληνικό Κέντρο Φανταστικού Κινηματογράφου, ο Σύλλογος Προστασίας του Μικρού Μήκους «Η Οφθαλμαπάτη», ο Λαϊκός Σύνδεσμος Φίλων του Σινεμά «Λαού», η Λέσχη Βιντεοσκοπήσεων και Παρακολουθήσεων «Λένι Ρίφενσταλ» και οι δημοσιογράφοι χωρίς τσίνορα υπερήφανα παρουσιάζουν την ταινία «1600 μπουκάλια». Μια υπερπαραγωγή της Ελλάς SS Films, ένα κλασικό έργο υπερεαλιστικού, φανταστικού, βοβού κινηματογράφου, υποψήφιο για 13 βραβεία Πρετεντέρης, βραβευμένο με το Χρυσό Αυγό στο Φεστιβάλ Ειδήσεων Τρόμου του Sky, που έχει λάβει και την ειδική διάκριση Best Masturbation Movie 2012 στο Φεστιβάλ Πορνό του Auschwitz. Σενάριο, σκηνοθεσία Νικόλαος Ένδιας. Μουσική Αντώνης Ρουφακιώτης. Διεύθυνση φωτογραφίας Μιχαήλ Χρυσοαυγίδης ο πρώτος. Το ονειρικό βουβό διπορικό στη Βίλα του Τρόμου αρχίζει από τον δρόμο. Τον δρόμο που είναι η μαμή της ιστερίας στη μεταμαρξιστική νεοκουβελική θεώρηση της εξέλιξης των αηδιών. Ένα θυμωμένο τρόλεϊ ανοίγει απότομα την αυλαία. Ο υψενικός πύργος αναδύεται, μουντός, καταθλιπτικός, σχεδόν κυρτωμένος από την ευρυγόνια ματιά του φακού που νετάρει αναρχικά στο άπειρο. Άδειοι χώροι, αφίσες, κίτρινη τύχη, ακατάληπτα ζωγραφισμένοι, μοναχικές τοστιέρες που χάσκουν ανοιχτές στο κενό. Νεκρή φύση, οικαστικό παρανάλωμα σε καμβά από σελιλόιντ. Παπλώματα που καρτερούν μοναχικά τη ματιά της κάμερας. Το πάλκο που προσμένει αιώνια το εναλλασσόμενο ρεύμα. Τα καλώδια χορεύουν το χορό των φιδιών. Ποίηση υπομένει μέσα από τον κερατοειδή χιτώνα του μεγαλοφιούς Νικόλαου Ένδια. Η ηχό της σιωπής μέσα από ένα δεξί αθλητικό παπούτσι, υποβλητικό soundtrack από τον μέτρε Αντώνη Ρουφακιώτη. Πού πήγε η αριστερή κάλτσα άραγε, πού πήγαν όλοι? Το νεαρό σκαμπό φλερτάρει με τη γυραιά σκάλα, έντυπα δακρυσμένα από τον τρόμο της διανομής, το ποδοσφαιράκι στη γωνία περιμένει τον μπαλάκι. Σκοτεινή ατμόσφαιρα, ο Μπέργκμαν ελοχεύει σε κάθε πλάνο, το μοντάζ θυμίζει έντονα Δόγμα 1967. Αριστοτεχνικές περιστροφές στο χώρο και μυστήριο, μια σαφής αναφορά στην τεχνοτροπία του μεγάλου Νίκου Μαστοράκη, εξελιγμένη από τον Πολάκης βραβευμένο από την Ακαδημία της CIA, Μιχαήλ Χρυσοαυγίδη τον πρώτο. Και άλλα έντυπα, η βεβήλωση της ηλιθιότητας μέσα από συμβολικές ματιές σε μια σβησμένη θερμάστρα υγραερίου. Υπόνοια έκρηξης και διαρροής. Η δημοκρατία κρυώνει. Απόλυτη σιωπή, η κίνηση διαρκής ενισχύει αριστοτεχνικά την εμετική διάθεση του θεατή, προκηρύξει στον ακάλυπτο, ένας τερατόμορφος ηλεκτρονικός υπολογιστής στο πλατήσκαλο ατενίζει το άπειρο. Η τεχνολογία, ως τραγικός συνεργός του χάους, ετοιμάζεται για το απονενοημένο διάβημα. Τρόμος, το φάντασμα του αλκοολικού Μπουκόφσκι στο ψυχρό μάρμαρο. Μπουκάλια από ψηλά, ο θεατής ρίχνεται στο δράμα, σχεδόν νιώθει πως θα κατρακυλήσει στο πλατήσκαλο. Σχεδόν συγχωνεύεται με τον μύθο. Σχεδόν συνθλίβεται από την κατανάλωση τόσου ζήθου. Σχεδόν οσμίζεται την ιδρωμένη μασχάλη του οπερατέρ. Δώστε βάση να μου. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να μου. Έτσι και δεν το πιάσεις, το χάσεις να μου. Αγωνία. Πάρκε αγιάλιστο, αλλά καθαρό. Το πάτωμα της αμαρτίας χωρίς ούτε μία τσίχλα για τους ατενίστας. Και άλλα έντυπα. Πού πήγαν όλοι, πού κρύβεται το τέρας, ακάλυπτος, κλαριά και μπουκάλια, η κορύφωση πλησιάζει. Η ώρα της κόφωσης και της λυτρωτικής τριχόπτωσης είναι κοντά. Και ξαφνικά νάτο, επιτέλους το τέρας της Χέιδεν αποκαλύπτεται, μεταμορφωμένο σε τυπογραφική μηχανή, έτοιμο να κατασπαράξει και να καταβροχθήσει τη βία, από όπου και αν προέρχεται. Ίσως η πιο εμπνευσμένη σκηνή αποκάλυψης, μετά τη σκηνή με το βούτυρο στο τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Ο δράκος της Χέιδεν στέκει εκεί, χαλίβδινος, τεράστιος, με απειλητικά κουμπιά και χειριστήρια, έτοιμα να ξεράσουν τον όλεθρο.
Πού πήγαν όλοι? Έρημα ποδήλατα, κράνη χωρίς κρανία. Η κάμερα ανηφορίζει στον ουρανό, ο σκηνοθέτης ολοκληρώνει. Μια εξπερμάτωση έμπνευσης. Ένα κινηματογραφικό μεγαλείο αυτοϊκανοποίησης. Ο θεατής, αποσβολωμένος και συνεπαρμένος, θα ολοκληρώσει σε δεύτερο χρόνο, ελεύθερος να δώσει τη δική του εκδοχή τέλους. Μεγαλειώδες, εμπνευσμένο, καταπληκτικό, ένα μνημείο σύγχρονης τέχνης, σίγουρα το 8ο θαύμα του παγκόσμιου κινηματογράφου, μετά την ανεπανάληπτη επταλογία ταινιών της αξεπέραστης Ιταλίδας σκηνοθέτηδος Τσιτσιολίνα. Ευφυές όσο ένα παντζούρι, συναρπαστικό και ευρηματικό, όσο ένας γαλάζιος τείχος, ένα κόσμημα για τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Προσοχή! Η ταινία είναι αυστηρώς ακατάλληλη για ενήλικους ψηφοφόρους με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης και περιέχει σκηνές που περιλαμβάνουν αφίσες, βιβλία, έντυπο υλικό και μπουκάλια που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στα εγκεφαλικά κύτταρα. Γι' αυτό παρακαλούμε να απομακρύνετε τα παιδιά και τα κατοικίδια από την οθόνη κατά τη διάρκεια της προβολής. Ήταν ο Νίκος Μπατσογιαννόπουλος και καλό σας βράδυ. Δώστε βάση να μου. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να μου. Έτσι και δεν το πιάσεις το έχασες. Πραγματικά τα σχόλια, όσο και αν είναι στα όρια της πλάκας, αν τα προσέξετε, είναι πολύ ουσιαστικά. Είπαμε το κείμενο είναι To Mind the Gap από τον παραλληλογράφο. Και για μένα το σημαντικότερο βέβαια στοιχείο σε όλα τα βίντεο της ΓΑΔΑ, της ελληνικής αστυνομίας, δεν είναι μόνο της ΓΑΔΑ, αν μπείτε στο κανάλι στο YouTube, είναι η υπερπαραγωγή του σήματος. Το σήμα που ανοίγει και κλείνει τα βίντεο είναι για μένα το κάτι άλλο, 3D animation, πολύ προχωρημένο, είναι σχεδόν Star Trek δηλαδή. Συγγνώμη. Λοιπόν, και να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι αρκούντος σοβαρό, τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στην Αθήνα το επόμενο χρονικό διάστημα, τις προσεχείς ημέρες, για ενάντια στα μεταλλεία χρυσού, εναντίον με όμικρον. Παρακαλώ, αγαπητό Control, είμαι ο Πότιμος, δεν μπορώ να τα ανοιχτώ αυτά, συγγνώμη. Συνέχεια λοιπόν και αναβάθμιση των μέχρι τώρα δράσεων αποτελούν οι νέες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης που οργανώνονται το επόμενο διάστημα στην Αθήνα και με αφορμή τις οποίες η Επιτροπή Αλληλεγγύης στη Χαλκιδική Αττικής καλεί στη διαδήλωση που διοργανώνουν οι Επιτροπές Αγώνα της Χαλκιδικής το Σάββατο 12 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στα Προπήλαια και την 3η 15 Ιανουαρίου του 2013 φέτος στην πορεία της συντονιστικής συνέλευσης αλληλεγγύης των αγώνα των κατοίκων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής που με συγκέντρωση στην πλατεία Πανόρμου στο σταθμό του μετρό. Στο κάλεσμα για αυτές τις κινητοποιήσεις γίνεται αναφορά στις εκτεταμένες εξορίξεις χρυσού όχι μόνο στην Χαλκιδική αλλά και στο Κιλκής και στην Θράκη. Ορισμένες από τις οποίες θα γίνουν μάλιστα όπως έχει γίνει ήδη γνωστό και από τον Εξάντα και από τα ειδησιογραφικά που ασχολούνται με το θέμα, θα γίνουν με τη μέθοδο του ανοιχτού ορίγματος, δηλαδή ενός τεράστιου κρατήρα, ο οποίος ουσιαστικά πρόκειται να καταστρέψει, να εξαφανίσει τις κορυφές ολόκληρων βουνών και το δάσος φυσικά που τις καλύπτει. Ένα άλλο σημείο που αναφέρεται στο κάλεσμα είναι ότι αναφέρονται οι μεταλλευτικές δραστηριότητες ως μέρος γενικευμένης επίθεσης μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και ενός συμπλέγματος πολιτικών δυνάμεων που επιχειρούν να εκποιήσουν τους φυσικούς πόρους και τις δημόσιες υποδομές της χώρας. Και τελευταίο θέμα μας για σήμερα, η ΔΕΗ, η πάλε ποτέ δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μια ανώνυμη εταιρεία, αλλά παραμένει βέβαια υπό τον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου ή του κράτους που υποτίθεται ότι ελέγχει τα δημόσια, τις δημόσιες επιχειρήσεις, προβλέπεται να διαθέσει ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ για τη διαφημιστική της καμπάνια.
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της, της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, με εξήγησε στη Βουλή, απάντησε μάλλον σε σχετική επερώτηση στη Βουλή, ότι η ΔΕΗ ΑΕ ως εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο οφείλει να πραγματοποιεί επικοινωνιακές ενέργειες, ενημερώνοντας, λέει επίσης ο κύριος Ζερβός, το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών και ιδιαίτερα τα 7,3 εκατομμύρια πελάτες της. Υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν κάτοικοι της Ελλάδας που δεν είναι πελάτες της ΔΕΗ και πρέπει να διαφημιστεί, ας πούμε. Okay, κάτι δεν πιάνω ακόμα, θα ίσως πιο κάτω. Σχετικά με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Παρακάτω εξηγεί ο κύριος Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ότι η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σχετικά με το πολύ σημαντικό αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό της έργο. Προφανώς δεν το ξέρει κανένας. Αλλά και παράλληλα να προβάλλει με ειλικρίνεια μέσα από τους ανθρώπους της, θα έχει, δεν ξέρω αν θα έχει σποτάκια μάλλον με εργαζόμενους και τέτοια, το πραγματικό της πρόσωπο, αυτό μιας εταιρείας που καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει την αδιάλειπτη παραγωγή και παροχή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις. Έτσι, με αυτό το ποιητικό τρίπτυχο κλείνει η απάντηση του κυρίου Ζερβού. Και δεν γίνεται ακριβώς κατανοητό βέβαια με ποιον τρόπο χρειάζεται να διαφημιστεί μια επιχείρηση η οποία είτε κρατική είτε ιδιωτική, όπως και να έχει, λόγω του παρελθόντος που ήταν 100% κρατική, καθώς διαχειριζόταν ένα δημόσιο αγαθό, καθώς υπήρχε κάποτε η νοοτροπία σε αυτόν τον τόπο ότι οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δημόσια αγαθά, όπως η τηλεπικοινωνία, το ρεύμα, το νερό και οι συγκοινωνίες, κάποια πολύ βασικά δηλαδή κοινωνικά ουσιαστικά αγαθά, θα πρέπει να ανήκουν στην οντότητα που στην τρέχουσα κοινωνική κατάσταση υποτίθεται ότι έχει την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία να διαχειρίζεται τα δημόσια αγαθά, δηλαδή αυτή η οντότητα είναι το κράτος. Εξαιτίας λοιπόν του ότι ήταν μονοπόλιο, εξακολουθεί να παραμένει μονοπόλιο και πρόσφατα να θυμίσω ότι είχαμε άλλες δύο επιχειρήσεις οι οποίες προσπάθησαν να μπουν, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αυτή τη φορά, που προσπάθησαν να μπουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την Energa, αν θυμάστε, και την Hellas Energy, κάπως έτσι λεγόταν, των οποίων δύο εταιριών και των δύο μάλλον αυτών εταιριών που έκλεισαν, πτώχευσαν, οι υπεύθυνοι βρίσκονται στην φυλακή ήδη, προφυλακισμένοι για κατηγορούμενοι ως ουσιαστικά απατεώνες για υπεξαίρεση και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά βέβαια παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο δεν απαντάται, ότι ποια πραγματική αξία έχει το να διαθέσει η ΔΕΗ 3 εκατομμύρια ευρώ για τη διαφήμισή της και να μην διαθέσει αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού της, αφού μπορεί να διαθέσει 3 εκατομμύρια ευρώ, στο να διαγράψει τους λογαριασμούς κάποιων νοικοκυριών τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην επιχείρηση. Και φυσικά δεν νομίζω ότι είναι λύση, δεν νομίζω ότι μπορεί να προβάλλει κανείς ως απάντηση ότι όποιος δεν έχει να πληρώσει ας μείνει χωρίς ρεύμα. Αυτά ήταν τα θέματα μας για σήμερα. Όπως διαμορφώθηκαν στην ομάδα Newsroom, στην κοινότητα του Omnia TV, αν επιθυμείτε να συνεισφέρετε στην θεματολογία της κάθε ημέρας που είναι σε εξέλιξη και η οποία αποτυπώνεται και στην αρθρογραφία αλλά και σε αυτή την εκπομπή, την περίπου ωριαία εκπομπή που θα μεταδίδεται καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή στις 8, μπορείτε να μπείτε μέσω της διεύθυνσης omniatv.com, να εγγραφείτε μέλος και να μπείτε στην ομάδα ποστάροντας σε μια νέα συζήτηση ή συνεισφέροντας σε μια ήδη υπάρχουσα γύρω από ένα θέμα.
Από μένα καλό βράδυ. Στις 10 ραντεβού με το ύποπτο Μούση για, για το πρώτο The Barber Shop της νέας χρονιάς. Γεια και χαρά.